Ένατη ημέρα καριέρα σήμερα εδώ στην Κόρινθο, όπου πραγματικά βλέπετε έχουμε πολλές επιχειρήσεις, 32 τον αριθμό, με περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας, και έρχονται άνθρωποι όλων των ηλικιών, και άνεργοι αλλά και εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν δουλειά, που μπορούν να έρθουν εδώ να μιλήσουν απευθείας με τις επιχειρήσεις, χωρίς ραντεβού, να δώσουν το βιογραφικό τους, να κάνουν συνέντευξη, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό το πολυπόθετο πάντρεμα μεταξύ των επιχειρήσεων που ψάχνουν για προσωπικό και των συμπολιτών μας που ψάχνουν για δουλειά. Η βοήθεια που μπορεί να έχουν από την εταιρεία σας που διοικείται, ο ΕΤ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία απασχόλησης που στο επίκεντρο έχει την εργασία, την απασχόληση, που βοηθάει τους ανθρώπους να βρουν δουλειά. Όχι έναν επιδοματικό οργανισμό γραφειοκρατικό που απλώς διαχειρίζεται την ανεργία. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αναβαθμίσει τις υπηρεσίες συμβουλευτικής αναζήτησης εργασίας, έχουμε προγράμματα απασχόλησης, αλλά έχουμε και νέους θεσμούς όπως οι μέρες καριέρας που δίνουν την ευκαιρία στον κόσμο να βρει δουλειά και σε επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό. Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2021 με την πρώτη μέρα καριέρας και πραγματικά η ανταπόκριση που έχουμε βρει και από τις επιχειρήσεις αλλά και από τον κόσμο που ψάχνει για δουλειά είναι συγκλονιστική η ανταπόκριση. Έρχονται κατά εκατοντάδες, μιλάνε, βρίσκουν δουλειές, έχουμε χιλιάδες προσλήψεις και είναι πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό για μας, το ότι όχι απλώς δίνουμε επιδόματα κτλ, αλλά βοηθάμε τον κόσμο να βρει δουλειά. Πάνω από 130.000 Έλληνες έχουν βρει δουλειά μέσα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης τα τελευταία 3,5 χρόνια. Και σκοπός μας είναι ακόμα περισσότεροι να βρουν δουλειά μέσα από τις δράσεις μας. Οι εγγραφές έχουν αυξηθεί ή έχουν μειωθεί. Έχουν μειωθεί, όπως ξέρετε, η ανεργία μειώνεται συνεχώς και σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Βρισκόμαστε σε χαμηλό 12ετίας. Αντίστοιχα και ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων βρίσκεται σε χαμηλό 12ετίας. Και πραγματικά είναι πολύ καλό για την ελληνική οικονομία και κοινωνία το γεγονός ότι μειώνεται η ανεργία. Αλλά δεν πανηγυρίζει κανείς, δεν εφησυχάζουμε. Θέλει συνεχή προσπάθεια, θέλει ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, θέλει να δίνουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν ανέργους και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε με το επίκεντρο πάντα την απασχόληση, τις δουλειές και να βοηθάμε τον κόσμο να κατακτήσει τα όνειρά του και να έχει την επαγγελματική αποκατάσταση που χρειάζεται. Τη 19η ημέρα καριέρας έχουμε 32 επιχειρήσεις με περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας. Και ο σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε εκπροσώπους των επιχειρήσεων να μιλήσουν απευθείας με συμπολίτες μας που ψάχνουν για δουλειά. Είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2021 και πραγματικά τον έχει αγκαλιάσει όλος ο κόσμος. Μας καλούν σε όλη την Ελλάδα να πάμε. Η επιτυχία μετριέται σε προσλήψεις που έχουν γίνει, δηλαδή όχι απλώς γίνεται αυτή η διαδραστική εκδήλωση όπου δίνουν βιογραφικά και δίνουν συνεντεύξεις κτλ, αλλά όλα αυτά μετουσιώνονται σε πραγματική απασχόληση, σε πραγματικές προσλήψεις, και αυτό είναι και το ζητούμενο για εμάς ως Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ξέρετε, έχουμε κάνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, ο τέος ΟΑΕΔ, σιγά σιγά να μεταξελιχθεί σε μια ευρωπαϊκή σύγχρονη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, όπου στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε είναι η εργασία, είναι η δουλειά, είναι η απασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ξεκινήσαμε αυτές τις εκδηλώσεις και πραγματικά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει γίνει πλέον θεσμός. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε όσο υπάρχει αυτή η ζήτηση και αυτή η ανάγκη, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις τοπικές ανάγκες. Όσο λοιπόν μας καλούν και υπάρχει αυτή η ζήτηση, εμείς θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω το επιμελητήριο, τον Δήμαρχο, όλους τους φορείς οι οποίοι έχουν συνδράμει ώστε η σημερινή εκδήλωση να είναι μια επιτυχία. Και θέλω να πιστεύω ότι όπως και στις άλλες ημέρες καριέρας, έτσι και σήμερα, συμπολίτες μας θα βρούνε δουλειά μιλώντας με τις επιχειρήσεις στη σημερινή εκδήλωση. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, πάντα μας αρέσει να αξιοποιούμε αυτή την ευκαιρία, να μιλάμε με τους τοπικούς φορείς για τα προβλήματα της περιοχής, αυτά βέβαια που άπτονται της αρμοδιότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις και να βοηθάμε έτσι ώστε να υπάρχει κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη που όλοι προσδοκούμε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη φιλοξενία
στην όμορφη περιοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον επιχειρηματικό κόσμο για τη συμμετοχή του στη σημερινή εκδήλωση και είμαστε εδώ να την επαναλάβουμε όποτε χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ρωτήσω κάτι θέλω. Πάνω σε αυτά που είπατε. Εδώ θα έρθουν 700.000 άνθρωποι. Έχετε όμως ο ΑΕΠΕΡΗ τη δυνατότητα να μπουν οι 50.000 άνεργοι 100 να βγουν αυτές τις θέσεις ή όσοι έρθουν εδώ θα βγουν αυτές τις θέσεις. Τα τελευταία 3,5 χρόνια 130.000 Έλληνες έχουν βρει δουλειά μέσα από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Αυτός είναι ένας τετραπλασιασμός του ρυθμού που υπήρχε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί ακριβώς αυτή είναι η δουλειά μας, να βοηθάμε τους ανέργους να βρουν εργασία. Τα εργαλεία για να το καταφέρουμε αυτά είναι πολλά. Δεν είναι μόνο οι μέρες καριέρας, είναι τα προγράμματα απασχόλησης με επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας, είναι η κατάρτιση και η αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, είναι η επαγγελματική εκπαίδευση μέσα από τις σχολές μας και τα ΙΕΚ μας, είναι πολλά πράγματα. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Ερχόμαστε σε κάθε περιοχή, κάνουμε μια πρόσκληση στις τοπικές επιχειρήσεις να έρθουν να συμμετάσχουν με τα περίπτερά τους στις εκδηλώσεις αυτές και κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους ανέργους και όχι μόνο της περιοχής και στους εργαζόμενους που ίσως να θέλουν να αλλάξουν δουλειά να έρθουν να μιλήσουν απευθείας, χωρίς μεσάζοντα, χωρίς φίλτρο, χωρίς ραντεβού. Έρχονται με το βιογραφικό τους και διεκδικούν τη θέση που τους αξίζει στην αγορά εργασίας. Άρα λοιπόν έχουμε το διαμεσολαβητικό ρόλο της ΔΥΠΑ και αυτό που βλέπετε σήμερα είναι αυτό το πράγμα στην πράξη, αλλά έχουμε και άλλα εργαλεία τα οποία έχουμε αξιοποιήσει και εδώ να τονίσω τους πολύ σημαντικούς πόρους που έρχονται στη χώρα μας και στη ΔΥΠΑ μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μισό δις μόνο για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, 200.000 τα επόμενα χρόνια, ένα δις μόνο για κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων. Άρα, εδώ είμαστε να στηρίξουμε το εργατικό δυναμικό και την αγορά εργασίας που είναι η δουλειά μας και εμείς συνεχώς αξιολογούμαστε, βλέπουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, βλέπουμε πώς πάμε, τι ανταπόκριση έχουν και τι αποτέλεσμα έχουν οι δράσεις μας και εκεί που χρειάζεται τις βελτιώνουμε, τις αλλάζουμε και προσαρμοζόμαστε. Ευχαριστώ. Επιστημονική ανταπόκριση έχετε, εννοώ σε υψηλό επίπεδο ανθρώπου, με 3-5 πτυχία μεταπτυχιακά, δεν μπορώ να πω δουλειά. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι μέσα δίπλα στην αίθουσα αυτή τη στιγμή που διεξάγεται αυτή η μέρα καριέρας υπάρχουν θέσεις εργασίας για όλα τα επίπεδα, τα εκπαιδευτικά και τα επίπεδα εξειδίκευσης. Δηλαδή υπάρχουν δουλειές για πτυχιούχους, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και ούτω καθεξής, αλλά υπάρχουν και ανειδίκευτο προσωπικό, πολιτές, οδηγοί, χειριστές βαρύων οχημάτων. Είναι δηλαδή ευρεία η γκάμα των επαγγελμάτων τα οποία αναζητούν οι επιχειρήσεις δίπλα. Και εδώ να τονίσω ότι είναι πολύ ευρεία και η γκάμα των επιχειρήσεων που έρχεται. Είναι από πολλούς διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Δεν είναι μόνο από τουρισμό, μόνο από εστίαση, μόνο από κατασκευές, μόνο από βιομηχανία. Είναι από όλα τα παραπάνω. Οπότε σε αυτή την ημέρα καριέρας απευθυνόμαστε ουσιαστικά σε όλους, από όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, όλες τις ηλικίες προφανώς, και σε όλες τις επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους. Γι' αυτό και νομίζω ότι έχουμε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει τα τελευταία 2 χρόνια. Εγώ θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερα πετυχημένη η σημερινή εκδήλωση και η παρουσία της ΔΥΠΕ και του ΑΕΔ από την ανώτατη διοίκηση μέχρι την τοπική, τον τοπικό διευθυντή που διοργάνωσε αυτή την ημερίδα είναι αξιέπαινη. Γιατί μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε από τα μέσα ενημέρωσης τα πανεπιστήμια του εξωτερικού και τα ελληνικά να οργανώνουν αντίστοιχες ημερίδες για τους τελειοφύτους τους για να τοποθετηθούν στις επιχειρήσεις. Είχαμε δει και ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν εστιασμένες στις μεγάλες πόλεις ημερίδες, αλλά σαν τη σημερινή που είναι μεγάλου εύρους και περιλαμβάνει από φοιτητούς πανεπιστημίων, ανειδίκευτους, όλες τις κατηγορίες των επαγγελμάτων, δεν την είχαμε δει και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και χρήσιμο και συγχαίρω όλους όσους βοήθησαν να γίνει αυτή η εκδήλωση. Και το αποτέλεσμα να έχουμε τις 32 επιχειρήσεις και τις 700 θέσεις που αυτή τη στιγμή αναζητούνται κυρίως σε 2 δήμους, το Δήμο Κορινθίων και το Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί κυκλοφορεί και είναι γνωστό ότι υπάρχει ανεργία, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να ζητούν θέσεις εργασίας. Και αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό δείχνει ότι δεν υπάρχει αυτή η επαφή που σήμερα δημιουργείται ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά. Και είδα και ένα άλλο ζήτημα στις συζητήσεις που είχαμε τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, ότι λείπουν
εξειδικευμένα επαγγέλματα τα οποία ζητούν οι επιχειρήσεις και δεν βρίσκουν. Άρα χρειάζεται μια καλύτερη επαφή με το Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσουμε να έχουμε εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως γινόταν στο παρελθόν, από μεσαίας ζήτησης στελέχη, όπως είναι οι μηχανολόγοι, όπως είναι η τεχνική αυτοματισμών, που είναι κλάδι με μηδέν ανεργία. Και όλες οι επιχειρήσεις ζητούν και δεν βρίσκουν τέτοιου τύπου υποψηφίους για να τους προσλάβουν. Εκείνο που νομίζω ότι είναι απαραίτητο και να συνεχιστεί είναι αντίστοιχες τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα λύνουν το βασικό πρόβλημα το οποίο έχουν πολλοί από τους κατοίκους στους δήμους μας, που είναι η εξέβρεση μιας εργασίας η οποία θα είναι αξιόλογη, αποδοτική και θα τους βοηθήσει να λύσουν τα προβλήματα τα βιοποριστικά και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στην οικογένειά τους. Από την πλευρά του Δήμου Κορινθίων, τον οποίο εκπροσωπώ, έχουμε επαφή με τον κύριο Τριαντάφυλλο Σαρή και την υπηρεσία της Κορίνθου, άριστη επαφή, και μέχρι σήμερα έχουμε πολλά αποτελέσματα. Έχουμε δύο από τους υπαλλήλους μας, οι οποίοι είναι αποκλειστικά απασχολημένοι με την επαφή με τον ΟΑΕΔ και την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται με τα προγράμματα, είτε είναι ευρωπαϊκά είτε είναι κρατικά, και μέχρι σήμερα και για τους της κατηγορίας άνω των 55, αλλά και άλλους οι οποίοι εντάσσονται σε προγράμματα, έχουμε καταπληκτικά, θεωρώ, αποτελέσματα, και είναι όλα αυτά τα οποία αναγνωρίζονται και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Πολλοί δήμοι καθυστερούν, κύριε Δήμαρχε. 57-67 υπάρχουν πολλά προγράμματα και οι δήμαρχοι δεν έχουν στείλει αιτήματα στην ΟΕΔ να πάρουν. Σε ό,τι με αφορά, σε ό,τι αφορά το Δήμο Κορινθίων, εμείς είμαστε ο Δήμος που ανταποκρίνεται, έτσι δεν είναι, άμεσα, κύριε Σάρη, άμεσα. Για τους άλλους Δήμους νομίζω ότι πρέπει να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το εξής. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν να φτιάξουμε την έκθεση η οποία διαδραματίζεται αυτές τις μέρες στην Κόρινθο, είχαμε μία επαφή και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ και να μου το επιτρέψετε την κυρία Χορμόβα, την Πολιτεία, γιατί με αυτήν ξεκίνησα την επαφή. Προσπαθώντας λοιπόν μέσα μας, και έχει περίπτερο η ΔΥΠΑ στην έκθεση. Πριν λίγο είμαστε σε μία εκδήλωση στην οποία ήταν και ο Δήμος και η κυρία Χορμόβα, η οποία είχε να κάνει σε σχέση με όλα αυτά. Και έτσι γεννήθηκε και η ιδέα σήμερα να συνδυάσουμε και τις μέρες καριέρας στο Λουτράκι. Εμείς σαν Επιμελητήριο Κορινθίας, εκφράζοντας τις επιχειρήσεις και εκπροσωπώντας όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, η αναγκαιότητα της εξέβρεσης προσωπικού και εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και απλού προσωπικού για να στελεχώσει τις επιχειρήσεις είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε και το βλέπουμε συνέχεια. Είμαστε σε μία, μπορώ να πω, πάρα πολύ καλή συνεργασία με το τμήμα το τοπικό εδώ της ΔΥΠΑ για όλα αυτά, γιατί αν μην ξεχνάμε ότι στο επιμελητήριό μας έχουμε το ΚΕΚ, το οποίο υλοποιεί πάρα πολλά προγράμματα και για εργαζομένους και για ανέργους, προγράμματα κατάρτισης, και είμαστε σε μία άμεση επαφή με το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις μας να έχουν την δυνατότητα της πρόσβασης. Το ευχάριστο είναι ότι αυτή τη στιγμή κοινοποιούμε άμεσα όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες παίρνονται από τη ΔΥΠΑ και είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη στήριξη και της νέας επιχειρηματικότητας, με τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν και τα οποία επιδοτούν και δίνουν κάποια πρώτα δυνατότητες να μπορούν να στηθούν, όπως ήταν για τη γυναική επιχειρηματικότητα, όπως είναι προγράμματα τα οποία έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν επιχειρήσεις και να πάρουν προσωπικό, προσπαθώντας να τα εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις μας και γνωστοποιώντας σε όλους. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν η απαρχή η σημερινή εκδήλωση μιας επεραιτέρω συνεργασίας, η οποία θα είναι προς εποφελία όλων μας. Και γι' αυτό το λόγο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που εντάξατε την Κόρινθο. Ας μην έχουμε κέντρα μαθητείας εδώ επαγγελματικής που βρίσκονται στο Άργος, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο και εμάς μας απασχολεί, γιατί οι τεχνικές μας σχολές υπάρχουν, αλλά τα κέντρα που υπήρχαν πλέον δεν είναι. Και το Επιμελητήριο Κορινθίας θα συνεχίσει να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι κοινό το όφελος και για τους εργαζόμενους αλλά και για τις επιχειρήσεις.